Πνιγμένο στα καλάμια είναι σε αρκετά σημεία ο ποταμός Γιώφυρος και Δρακουλιάρης, με τις εικόνες να σκορπούν ανησυχία σε δημότες, επαγγελματίες και επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής που τρέμουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο ποταμό και στο ύψος της γέφυρας του Άγια Νιχωστού, όπου πριν από 2 χρόνια ο δρόμος μετατράπηκε σε λίμνη. Τα νερά είχαν βγει στη γέφυρα λόγω του ότι είχε κατεβεί ένας κορμός, λόγω του ότι ήταν ακαθάριστος εκείνη η πλευρά που πάει προς τη Φοινικιά. Φράκαρε η γέφυρα, οπότε τα νερά βγήκαν από πάνω και κόπηκε και η συγκοινωνία για όλη τη νύχτα. Άμα θα κάνει αυτά τα νερά που κάνει τώρα, τι θα κάνουμε, δεν θα πνιγούμε. Για να περνάει το νερό πάνω από τη γέφυρα, σημαίνει ότι είναι πάνω από 1,5 μέτρα. Εννοείται, πώς δεν φοβόμαστε όλοι. Όλες οι επιχειρήσεις θα πάνε πάνω, φοβούνται. Όλο το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, σήμερα που μιλάμε, δεν έχει καθαριστεί. Και από πάνω το γεφυράκι και κάτω, το ίδιο. Μια ζωή έχουμε το άγχος. Να καθαριστεί ο ποταμός, να φτιαχτεί για να μην πλημμυρίζομαι. Ο φέτος δεν πρέπει να έχει καθαριστεί καθόλου. Καλάμια και εδώ δέτε τα χάλια μας. Να τρέξουν οι αναγκαίες εργασίες καθαρισμού κατά μήκος του ποταμού, καθώς σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, η ευρύτερη περιοχή αντιμετωπίζει πλημμυρικά φαινόμενα από την υπερχείληση του ποταμού Γιώφυρου, τονίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιοπά Φοινικιάς Μαλάδων. Θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη και ένας καθαρισμός φερτών υλικών από το ρέμα του Δρακουλιάρη Παύλα Γιώφυρου, καθώς φοβόμαστε ότι αν ο χειμώνας έχει κάποια πρόβλεπτη εξέλιξη, θετική ναι μεν, αλλά δεν πάβει να είναι έκδηλη η ανησυχία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και βέβαια και των περίκων, καθώς όπως γνωρίζετε ο ποταμός τερματίζει και στις Τρεις Βαγιές. Πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν κάποια έργα. Εδώ μπορεί να μην τους ενδιαφέρουν τα ψηφαλάκια, αλλά να καταλάβουν ότι εδώ είναι η οικονομική ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Περιφέρεια Κρήτης ασκεί πιέσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο για την εξασφάλιση κονδυλίων, ώστε να τρέξει εργολαβία για τον καθαρισμό του ποταμού και σε σημεία που λοχεύει ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Όπως όλος ο δρόμος της Μάνου Κατράχια, από πάνω από τον Άγιο το Χωστό, κατεβαίνει με δίκως φρεάτιο. Εγώ, κάθε φορά που θα αρχίσει να βρέσει, η καρδιά μου πάει να σπάσει. Ο ποταμός πρέπει να καθαρίζεται κάθε χρόνο και όχι τελευταία στιγμή, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, αλλά Ιούνιο-Ιούλιο. Και όχι μόνο δεν έχει καθαριστεί ο ποταμός, δυστυχώς και το βράδυ δεν μπορείς να περάσεις από τη μυρωδιά. Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιοπά Φοινικιάς Μαλάδων καυτηριάζει και το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή, προτείνοντας μια δέσμη μέτρων για την ανακούφιση της κυκλοφορίας σε κομβικά σημεία, όπως η διαπλάτηση των οδών Παναγίας Μαλεβίε Βαρέστου. Παράλληλα, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην κατασκευή μόνιμου κόμβου στο πολύπαθο σημείο πριν τη γέφυρα του Άγια Νιχωστού, όπου στα τέλη Δεκεμβρίου του 2021 διαμορφώθηκε πρόχειρος κόμβος από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου. Ο κυκλοφοριακός φόρτος της περιοχής είναι πολύ αυξημένος και αντιμετωπίζουμε καθημερινά θέματα προσβασιμότητας. Είναι και θέμα ασφαλείας. Χρόνια συζητάμε με τους αρμόδιους και με την περιφέρεια και με το Δήμο. Ακούμε υποσχέσεις, προχωράνε υποτίθεται οι διαδικασίες, αλλά βρισκόμαστε πάλι στο μηδέν.